Δύο λεωφορεία της αστυνομίας χρειάστηκαν για να μεταφέρουν τους 56 συλληφθέντες που, σύμφωνα με την ασφάλεια, έκαναν όλη τη διακίνηση κάθε είδους ναρκωτικού στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας δεκάδες καταγγελίες και διαμαρτυρίες καταστημάτων και φορέων. Οι κρατούμενοι φώναζαν για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στα τμήματα όπου οδηγήθηκαν. Το άκουγαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και κουνούσαν το κεφάλι, καθώς έκαναν τις παρακολουθήσεις εδώ και 7 μήνες με δικά τους οχήματα και κάμερες, προκειμένου να καταγράψουν τη δράση του κυκλώματος στις πλατείες Κάνιγκος, Βικτόρια, Προπήλαια, Νομική Σχολή και Αμερικής. Είχαν 5 ώρα τα ξημερώματα στο σπίτι το δικό μου. Το κάναν άνω κάτω. Πήγανε στο γιο μου το σπίτι. Έγινε το ίδιο. Το μικρό μου το γιο το φέρανε 5 η ώρα τα ξημερώματα με χειροπέδες. Όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, χέρι με χέρι άλλαζαν ναρκωτικά και χρήματα, με τον τζίρο να υπολογίζεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στις κλούβες ήταν και ο Αλβανός εγκέφαλος. Η επιχείρηση Χήμερα, όπως είχε ονομαστεί, πριν φτάσει στις 56 συλλήψεις, είχε κάνει και άλλα χτυπήματα σε εργαστήρια και φυτείες με χασίς, μέσω των οποίων προμηθεύονταν τα βαποράκια του κέντρου της Αθήνας.